Κύριε Ρίζο, καλή σας ημέρα, κύριε Μαρούδα. Καλημέρα. Κύριε, καλημέρα, και τους ανθρώπους θα κατεβούν να δουν τον πρωθυπουργό. Είσαστε μεταξύ αυτών που θα είστε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και θέλουμε να μας δώσετε το περίγραμμα. Πού είναι οι κόκκινες γραμμές και με τι επιχειρήματα και με τι αιτήματα κατεβαίνετε αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, εμείς παλεύουμε τόσες μέρες στον δρόμο, σχεδόν τρεις εβδομάδες, για να ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να συνεχίσουμε να παράγουμε. Όπως είναι το υψηλό κόστος παραγωγής που πρέπει να υπάρχει αφορολόγηση του πετρέλαιου, ένα πλαφόν στο ηλεκτρικό ρεύμα στα 7 λεπτά στο κιλοβατόρα. Να υπάρχει δηλαδή μια δυνατότητα να μειωθεί το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα να μπορούμε να πουλάμε και εμείς τα προϊόντα μας σε τιμές που να το καλύπτουν. Γιατί πολλές φορές πουλάμε και κάτω από το κόστος παραγωγής. Υπάρχει αναγκαιότητα ενισχύσεων και αποζημιώσεων και σε προϊόντα που δεν έχουν πάρει παραγωγή. Είναι πολλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε άλλα προϊόντα από την ενεργά. Όπως υπάρχει βέβαια και το ζήτημα του ξεχωριστού με τις τεράστιες ζημιές που έχουν γίνει στη Θεσσαλία, λέω και στα πλημμυρισμένα χωράφια που βρίσκονται κάτω από το νερό αυτή τη στιγμή και σε μηχανήματα που έχουν χαθεί κτλ. Αποζημιώσεις, ενίσχυση του εισοδήματος, τέτοια ζητήματα, μείωση του κόστους, να μπορέσουμε δηλαδή να υπάρχει μια δυνατότητα να παράγουμε και να πληρωνόμαστε τον κόπο μας. Ναι. Και ταυτόχρονα να φτάνουν τα προϊόντα μας σε χαμηλότερη τιμή, γιατί εμείς τα πουλάμε χαμηλά, αλλά στα ράφια φτάνουν σε 5 και 10 φορές μεγαλύτερη τιμή. Και γι' αυτό έχετε και τον κόσμο μαζί σας, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι όσο υποφέρετε εσείς και αυτός υποφέρει από την ακρίβεια. Πραγματικά. Θέλω να σας πω ότι το ρεπορτάζ από το Μαξίμου λένε ότι ψάχνουν ένα οριζόντιο μέτρο που να καλύπτει τους αγρότες και να μπορέσει να αποκλιμακώσει την ένταση. Δηλαδή να καλύπτει και τους αγρότες της Καλαμάτας και στο Κιλκής και στις Σέρες και στη Λάρισα. Υπάρχει τέτοιο μέτρο? Αν υπάρχουν τέτοια μέτρα, βεβαίως. Υπάρχει το πετρέλαιο. Υπάρχει η τιμή του αγροτικού ρεύματος, τα μέσα και η φόδια, που είναι πανελλαδικής εμβέλειας ζητήματα. Αφορούν όλους τους αγρότες από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Άρα το ενεργειακό, νομίζω, η ενέργεια είναι αυτή που θα σας ικανοποιήσει. Σας λέω, κοιτάξτε να δείτε, εμάς αυτό που μας ικανοποιήσει να μπορέσουμε να ζήσουμε στα χωριά μας και να καλλιεργούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή με αυτό το κόστος παραγωγής και με τις χαμηλές τιμές που πουλάμε τα προϊόντα μας, φεύγουμε συνεχώς. Οι αγρότες έχουν μείνει το 7% του ενεργά οικονομικού πληθυσμού. Το καταλαβαίνουμε. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αν πάρετε ένα από αυτά που ζητάτε, θα είστε ευχαριστημένοι ή θέλετε το πακέτο που ζητάτε. Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Εμείς ξέρουμε και έχουμε εμπειρία και από τους αγώνες. Πάντα πάμε και διεκδικούμε πράγματα που είναι εφικτά. Γιατί μας είπε, γιατί κάπου αναφέρθηκε σε μια δήλωση του Πρωθυπουργού για μαξιμαλιστικά αιτήματα. Τα αιτήματά μας είναι εφικτά και ρεαλιστικά. Απαντούν στο σήμερα και στις ανάγκες του σήμερα. Ποτέ δεν περιμένουμε ότι θα λυθούν όλα με μια σπέρα αγώνα. Ίσα-ίσα εδώ το φρονόι του πετρέλαιου το παλεύουμε χρόνια και χρόνια. Σε πολλές κινητοποιήσεις. Το διεκδικούμε δηλαδή. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει η προϋπόθεση ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Και αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας. Και ανάλογα και τα αποτελέσματα της συνάντησης θα πάμε πίσω στα Έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ, πρέπει να πούμε, κύριε Μαρούδα. Και θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι οι αγρότες ήταν πολύ δυναμικοί και στη Γαλλία και στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Βλέπουμε όμως ότι κάναν 2-3 κινήσεις οι άλλες χώρες και αποκλιμακώσαν λίγο την ένταση. Μήπως κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο και ο Μητσοτάκης? Έχουμε αυτά τα αιτήματα, είναι γνωστά στην κυβέρνηση. Δεν μας ικανοποίησαν οι εξαγγελίες που έκανε. Δηλαδή τα 82 εκατομμύρια επιστροφή πετρελαίου είναι ψίχουλα. Πώς να το κάνουμε. Αυτό, κύριε Μαρούδα, αυτό είναι ένα αίτημα για τη Θεσσαλία. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι μόνο το ζητούμενο της Θεσσαλίας, είναι και η επόμενη μέρα. Τι θα καλλιεργήσουν, πού θα καλλιεργήσουν οι άνθρωποι. Σαφέστατο, το έχουμε πει και υπόμενο μας στον Πρωθυπουργό. Η περιοχή της Κάρας έχει 180.000 στρέμματα πλημμυρισμένα, τα οποία για πολλά χρόνια, λένε, θα φύγουν τα νερά σε 1-2 χρόνια και θέλουν και άλλα πολλά χρόνια για να αντικατασταθούν, να αποκατασταθούν οι ζημιές και να γίνουν παραγωγικά τα χωράφια. Υπάρχουν άλλα 170.000 στρέμματα με φυρτά υλικά κτλ. Διαβρώσεις του εδάφους που δεν θα καλλιεργηθούν φέτος. Δηλαδή η Θεσσαλία μετράει πάρα πολλές πληγές. Εκεί στην Κάρλα μην λέτε φέτος, γιατί και του χρόνου έτσι θα είναι τα πράγματα. Να το ξεκαθαρίσουμε, στην περιοχή της Κάρλας μπορεί να υπάρχει 5 χρόνια σε καλλιέργηση και παραπάνω.
εκεί με τα πλημμυρισμένα. Υπάρχουν και άλλα χωράφια επίσης που δεν θα καλλιεργηθούν φέτος. Υπάρχουν μεγάλες ζημιές γενικά στην παραγωγή. Πήραμε κάποιες προκαταβολές και το 60% περίπου πήρε και το 2000 αρρωγή. Αυτό είναι η βοήθεια στη Θεσσαλία στο εξάμεινο. Κύριε Μαρούδα, επειδή ξέρουμε ότι έχετε και άλλες ελλειμμένες υποχρεώσεις, να σας αποδεσμεύσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.